Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, με τη Σοφία την Παραδίση και τον Σπύρο Σταθάκη να καλησπερίσουμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας του Ομού Μαγνησίας, τον κύριο Χρήστο Πουχώρο. Καλησπέρα, κύριε Πουχώρο, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα, κύριε Μιλωνάκη. Την κυρία Ρόη Παυλέα, δικηγόρο στο επάγγελμα, στέλεχος του κινήματος αλλαγής. Καλησπέρα, κυρία Παυλέα. Δεν είσαστε στο κίνημα αλλαγής? Βεβαίως είναι. Αυτό λέω, στο κίνημα αλλαγή. Μην κάνω κανένα λάθος, όχι τίποτα, γιατί έχω μπερδευτεί. Δεν είναι και τόσο. Μια λέω Πασόκ. Μια λέω Δήμαρο Πασόκ. Μια λέω κίνημα το Δήμαρο Πασόκ. Τώρα λέω κίνημα αλλαγή και τέλος. Το θέμα είναι ότι καταφέραμε να εμπνεύσουμε και να ενωθούμε όλοι μαζί. Πάρα πολύ καλά κάνατε, κυρία Παυλέα μου. Πάρα πολύ καλά κάνατε. Είστε εξαιρετικοί. Πάμε να πούμε την καλησπέρα μας στον κύριο Σωτήρη Μαντουβάνο, οικονομολόγο, στέλεχος του Λαϊκού Ορθόδοξου Χαραγερμού. Καλησπέρα, κύριε Βατουβάνα, καλώς ήρθατε κι εσείς. Καλησπέρα και εμένα σε όλους σας και καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Και στον εργατολόγο, σε αυτόν ο οποίος τον εμπιστεύομαι πάρα πολύ, κυρίες και κύριοι, τον δικηγόρο, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Γιατί έχουμε και θέματα εργατικά να πούμε. Καλησπέρα, κύριε Τσουκαλά, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Λοιπόν, από ένα λεπτό, παρακαλώ, η πολιτική, κύριε Μπουχώρη, από εσάς, αν έχετε κάποιο σχόλιο για τα ελληνοτουρκικά. Αυτά τα οποία έχουν συμβεί τελευταία, τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς και τους 8 Τούρκους και αυτό το θέμα το οποίο γίνεται πολλής λόγος με αυτά που είπε ο κύριος Κατσίκης κτλ. Και αν υπάρχει σχέδιο από τη Νέα Δημοκρατία να φέρουμε τους δύο στρατιωτικούς μας πίσω, αν έχετε καμιά πρόταση. Κοιτάξτε, κύριε Μελάκη, δεν μπορούν να κάνουν εξωτερική πολιτική ούτε διπλωματία. Συγγνώμη, ούτε μεμονωμένοι βουλευτές, ούτε διάφορες συλλογικότητες με την παρέμβαση ενώ το απόγευμα σήμερα στο σπίτι της πρέσβυρας του Ισραήλ στην Ελλάδα. Αυτά είναι αυτό είχαμε να το ενημερώσουμε τον κόσμο, δεν το ξέρει. Εδώ. Σήμερα το απόγευμα, κυρίες και κύριοι, τα μέλη Ρουδίκονο πραγματοποίησαν διαμαρτυρία έξω από το σπίτι της πρέσβυρας του Ισραήλ και πέταξαν τα συνηθισμένα φυλάδια τους και κάναν την συνηθισμένη διαμαρτυρία απ' έξω. Πολύ φοβάμαι, κύριε Μιλωνάκη, ότι αυτού του είδους τα ζητήματα η κυβέρνηση αντιμετωπίζει κυρίως επικοινωνιακά και χωρίς εθνική συνεννόηση, χωρίς τη δημιουργία εσωτερικού αραγούς με τόπου. Και πραγματικά δεν ξέρω ποιους συμβουλεύεται η πολιτική ηγεσία και αν αξιοποιεί όλες τις δυνάμεις της χώρας. Και τι θέλω να πω, ιδιαίτερα για τα στρατιωτικά ζητήματα, δεν πρέπει, αν και έχετε την ευαισθησία και τη γνώση, να μιλάμε δημοσίως για αυτά τα ζητήματα και ούτε να λέει ο καθένας το μακρύ του και το κοντό του. Η Ελλάδα έχει δυνάμεις, έχει προσωπικότητες. Θέλω να ελπίζω, θέλω να πιστεύω ότι οι αρμόδιοι υπουργοί, ο Πρωθυπουργός και όλοι αυτοί συμβουλεύονται αυτές τις προσωπικότητες ώστε η γραμμή. Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, κύριε Μπουχώρη, πρέπει να γίνει. Να σας πω όμως, κύριε Μιλωνάκη, γιατί τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τα θέματα. Εκτός από την στρατιωτική ηγεσία σήμερα και την ηγεσία του διπλωματικού σώματος, η χώρα έχει κάποιες δυνάμεις, θα σας πω ορισμένα ονόματα που εσείς τα ξέρετε. Έχει ένα Χινοφώτη που είναι αξιολογημένος πρώτος αξιωματικός του ΝΑΤΟ. Έχει έναν πρώην αρχηγό ΓΕΘΑ, Μανολά. Έχει έναν Γράψα. Έχει κεφάλαια από το στρατό που γνωρίζουμε. Τα αξιοποιεί όλα αυτά η πολιτική ηγεσία, ακούει την άποψή τους ή εμπιστεύεται μόνο τις δικές της πηγές πληροφόρησης? Δεύτερον, αύξηση θητείας πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει άμεσα? Κοιτάξτε να δείτε, ούτε αυτό είναι ένα ζήτημα που μπορεί να αντιμετωπιστεί πρόχειρα σε μια τηλεοπτική εκπομπή. Εγώ θα σας δώσω ορισμένα δεδομένα. Το δημογραφικό καλπάζει. Τώρα τελευταία με την αλλαγή της στράτευσης είχαμε πληροφορούμε και κάποιες μαζικές αναβολές. Λογικό, οπωσδήποτε, γιατί δεν υπάρχουν κέντρα εκπαιδεύσεως. Οπωσδήποτε, το γνωρίζετε εσείς καλύτερα από μένα, ότι υπάρχουν στρατιωτικές μονάδες υποστελεχωμένες. Άρα χρειάζεται αυτό κατά την άποψή σας μία Θα το πει ο τομέας άμυνας του κόμματός. Πάντως στρατιωτικές ζητάνε. Εγώ διαπιστώνω και υπογραμμίζω το πρόβλημα, κύριε Μιλωνάκη. Και το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάμε στην κυρία Παυλέα με τα ίδια ερωτήματα, κυρία Παυλέα. Ναι, όσον αφορά στους δύο στρατιωτικούς, η άποψη του κινήματος αλλαγής είναι ένα θέμα τόσο σοβαρό που χρειάζεται πραγματικά εθνική ομοψυχία. Δηλαδή δεν θα θέλαμε να διχάσουμε πάνω σε αυτό το θέμα. Όλοι μαζί επιθυμούμε, η χώρα ολόκληρη και όλες οι πολιτικές παρατάξεις επιθυμούν να γυρίσουν το γρότερο πίσω και όλες οι πολιτικές παρατάξεις και το κίνημα αλλαγής έχει προσφερθεί να βοηθήσει. Πλην όμως, οφείλουμε να πούμε ότι οι φωνές σαν αυτές του κυρίου Κατσίκη δεν βοηθούν την κατάσταση, παρά μόνο βοηθούν τον κύριο Ερντογκάν να προωθήσει τα δικά του θέματα με τους 8
Το κίνημα αλλαγής, κυρία Παυλιά μου, έχει καμία πρόταση πώς θα φέρουμε τα δύο παλικάρια μας πίσω? Και φυσικά και έχει, αλλά λάβετε υπόψη σας, ότι το κίνημα αλλαγής δεν έχει κληθεί, δεν έχει ενημερωθεί επισήμως, όπως ενημερώνεστε εσείς, όπως ενημερώνονται όλοι οι πολίτες. Δεν έχει ενημερωθεί η κυρία Γεννηματά? Επισήμως όχι, δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση. Δηλαδή, για να εκφέρουμε... Είστε υπέρ της αυξητείας αυτή τη στιγμή? Κοιτάξτε, θα συμφωνήσω με τον, κύριο βουλευτή μας. Θα πρέπει, είναι θέμα συνεννόησης. Πριν όμως, η προσωπική μου άποψη δεν είναι άποψη του κινήματος αλλαγής, είναι ότι θα μπορούσε η ήδη υπάρχουσα φοιτεία να γίνει πολύ πιο αποτελεσματική, διότι υπάρχουν νεκροί χρόνοι, από τη μέσα θέση να γνωρίζω. Δηλαδή, αυτό το εξάμηνο που τώρα. 9 μήνες είναι, ξέρετε. Ένας μήνας άδεια, 8 μήνες ουσιαστικά. Ναι. Θα μπορούσε να γίνει πολύ πιο αποτελεσματικός. Πιστεύω, δική μου άποψη τώρα, εάν τεθούν περισσότεροι κίνδυνοι. Κύριε Μαντουβάρη. Να ξεκινήσω να πω ότι ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός πάντα, όλο το τελευταίο διάστημα, δίνει πολύ μεγάλο βάρος στην απουσία, στην έλλειψη εθνικής στρατηγικής πολιτικής. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο που απουσιάζει από την πολιτική ζωή του τόπου. Και γι' αυτό βλέπουμε και αυτά τα πράγματα που είδαμε με τους Έλληνες αστακτοσωματικούς να συλλαμβάνονται ουσιαστικά από το καθεστώς Ερντογάν. Εάν με ρωτάτε για το πώς θα πρέπει να. Τι προκινήσεις θα μπορούσαν να γίνουν για να επιστραφούν οι αξιωματικοί, εγώ θα διαφωνήσω με αυτό που άκουσα να λέτε λίγο προηγουμένως, να δοθούν και όπως είπε και ο κύριος Κατσίκης, να δώσουμε πίσω τους 8, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε. Το μεγάλο λάθος έγινε από την αρχή της εισόδου των αξιωματικών, όπου εκεί απλά δεν επιστράφησαν όταν αυτό και ο Ερντογάν ζήτησε την επιστροφή των πραξιωματικών. Από εκεί και πέρα. Άφηση λοιπόν, στρατηγική θητεία. Θεωρώ ότι θα μπορούσε να αυξηθεί η στρατηγική θητεία, γιατί όλα αυτά τα χρόνια που είχαμε η ειρήνη στα Βαλκάνια και γενικότερα δεν είχαμε ιδιαίτερες έντονες καταστάσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε ένα μικρό σχόλιο μόνο, σαν νομικός θέλω να πω ότι και εγώ δεν μπορώ να κατανοήσω μία πρόταση αντικατάστασης των Ελλήνων με τους Τούρκους αξιωματικούς. Για ποιο λόγο? Η Ελλάδα είναι κράτος δικαίου και έχουμε ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Αν εμείς ερχόμασταν και λέγαμε ότι ναι, δεν τους δίναμε τους Τούρκους, γιατί το είπε η δικαιοσύνη, και ξαφνικά επειδή φοβηθήκαμε, τους δίνουμε. Πρώτα απ' όλα, και θα δείχναμε ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Και δεύτερον, θα φαινόταν ότι και η Ελλάδα με το που γίνεται κάτι ξαφνικά είναι μια χώρα μπόσικη και πάει. Το πρόβλημα, Κώστα, ήταν από την αρχή. Αυτή τη στιγμή μπορεί να σκύψει το κεφάλι και να πει ναι, γάμο πάρτου. Θα είναι πρώτα απ' όλα δουλοπρεπές, πρώτη... σαν να σου λέει ότι μόλις κάνει ο Ερντογάν μια κίνηση, εμείς κατευθείαν ό,τι θέλει το κάνουμε. Η πρώτη άρα κίνηση, δεν τη θεωρώ λογική. Εγώ, αυτό που είχα πει από την αρχή, από την πρώτη ώρα που είχαν έρθει, έπρεπε, όπως είχε πει ο κ. Κοντζιάς, ο κ. Κοντονής, οι δύο καθήλυν υπουργοί, έπρεπε να επιστραφούν. Δεν έχουμε καμία σχέση εμείς με τη δημοκρατία της Τουρκίας ή μη δημοκρατία. Εγώ συμφωνώ, αλλά υπάρχει δεν ξέρουμε αν είναι πραξικοπηματίες. Εγώ λέω ότι μπορεί και να είναι. Ζήτησαν ένα λοιπόν, είναι, πάμε στο οικονομικό. Είτε είναι είτε δεν είναι, η δικαιοσύνη είναι εκείνη που έβγαλε απόφαση. Η δικαιοσύνη έρχεται να κρίνει το δικαίωμα του ασύλου. Το θέμα είναι πώς θα έρθουν πίσω. Το θέμα είναι πώς θα έρθουν πίσω οι δύο. Αυτό είναι βασικό. Όποιο μιλήσει αυτό το πρόβλημα, να ενταθούν εκεί οι πιέσεις της χώρας προς την Ευρώπη. Γιατί είδαμε ότι οι Ευρωπαίοι. Δεν πήγε σε κανέναν. Πάρε τα χρήματα, κύριε Ερντογάν, για το προσφυγικό. Πάρε τα χρήματα για εκεί. Αντί να πιέσουν διαφορά. Ένα δευτερόλεπτο μόνο. Όπως είπε ο κύριος Κατσίκης, υποθετικά και ανέφερε την ανταλλαγή, θα πω κι εγώ υποθετικά σε ένα άλλο ακόμα επεισόδιο, λίγο κοντά στα σύνορα του Εύρου, συλλαμβάνουμε εμείς 4 Τούρκους που έχουν περάσει στα σύνορα και ανταλλάσσουμε αυτούς τους 4 με τους 2 που έχουν. Αυτό θέλω να πω. Άρα μιλάμε για. Είστε υποχρεωμένος να θυμίσετε, κύριε Μιλωνάκη, ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έλεγε στην αρχή της ιστορίας αυτής ότι είναι ζήτημα λίγο νωρό. Κύριε Μπουγόρα, ξέρετε κάτι. Ανάθεμα κι αν μερικοί από αυτούς έχουν δει που είναι ο Εύρος. Ανάθεμα! Και άμα θέλετε να πούμε περιθυτίας και αν έχουν πάει σκαστανιές, θα μου τρυπήσει τη μύτη. Και άμα θέλετε να πούμε περιθυτίας και άμυνας πραγματικά, χωρίς να είμαστε ευχάριστοι απλά και μόνο, κύριε Μιλωνάκη, αν θέλουμε να επιβιώσουμε σε αυτή τη γειτονιά που ζούμε, πρέπει να κάνουμε αυτό που κάνει το Ισραήλ, έτσι να γίνουμε αμυντικά Ισραήλ. Έτσι. Μην ξεχνάτε ότι ο Μακρόν. Εντάξει, μην πάρουμε άλλο χρόνο τώρα με τον Μακρόν. Εξετάζει ακόμα και την θητεία και την εκπαίδευση των γυναικών. Δεν θα προλάβουμε τα οικονομικά. Πράγματα που θεωρούνται ταμπού για την Ελλάδα. Τέλος. Πάμε για τα οικονομικά. Σπύρο, καταρχάς. Έχουμε ένα θέμα με τα καζίνο. Για να ξεκινήσουμε από εκεί. Λοιπόν, άκου. Τι γίνεται με αυτό? Τι θέλουμε να το πούμε. 22 Μαρτίου του 2018 βγήκε το φύλλο εφημερίδα της κυβέρνησης Στεύκος Δεύτερο, αριθμός 1025, μπορούμε και να το δούμε κιόλας.
Αυτό εδώ είναι. Άρα είναι πλέον νόμος του κράτους. Γιατί ό,τι δημοσιεύεται στο φύλλο μεριά τη κυβέρνηση, το ξέρει καλά ο κ. Μπουχώρος ως βουλευτής, τελείωσε. Έτσι. Όπου τροποποιείται και κωδικοποιείται ο κανονισμός διοικητικού ελέγχου και εποπτείας της λειτουργίας των καζίνων. Από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου των Παιχνίων. Για να μην μπλέξουμε σε λεπτομέρειες, τι προβλέπει αυτός ο κανονισμός. Προβλέπει κάτι πολύ σοβαρό. Την κατάργηση της υποχρεωτικής παρουσίας των μελών του κλιμακίου επιτόπιου ελέγχου του σώματος ελεγχτών παιχνίων. Αυτό έχει ξαναγίνει. Υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομικών, ναι. Είναι στο επάροδο η συγκεκριμένη. Είναι ανεξάρτητη αρχή, υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομικών όρμος. Άρα είναι στην ουσία πάλι του Υπουργείου Οικονομικών. Σε κάποιες πολύ κρίσιμες, θα έλεγα εγώ, διαδικασίες μέσα στα καζίνο. Για παράδειγμα, μέχρι την απόφαση αυτή ήταν υποχρεωτική παρουσία των ελεγχτών που, προσέξτε, στις αλλαγές μαρκών μεταξύ τραπεζιού και ταμείου, όταν αλλάζουν οι μάρκες. Ένα. Στα φιλοδορήματα που αφήνουν οι πελάτες. Δύο. Τρία. Στη συλλογή και καταμέτρηση χρημάτων τραπεζιών. Προσέξτε. Τέσσερα. Και στους κουλοχέριδες. Και στην εγκατάσταση και στην έναρξη των jackpot που κάνουν τα καζινοποίηση. Δηλαδή, καζινοποίηση. Μέχρι λοιπόν και στις 22 Μαρτίου ήταν απαραίτητη η φυσική παρουσία του των ελεγχτών του κράτους σε αυτές τις διαδικασίες που είπα. Τώρα με την τροποποίηση που είδατε, πάβει αυτό το πράγμα, δεν είναι απαραίτητη η παρουσία. Φοβερό θέμα, φίλε. Απλώς εκ των υστέρων θα υπογράφουν τα σχετικά έγγραφα και παραστατικά. Δηλαδή, προέλεγχος πώς θα γίνεται, Σπύρο. Δεν υπάρχει. Εκ των υστέρων. Ακούω την πίστη, δηλαδή. Η απόφαση τι λέει. Ένα λεπτό. Λέει ότι θα την κάνουν τη δουλειά αυτή οι υπάλληλοι του καζίνο στην ουσία και εκ των υστέρων θα έρχεται. Θα στο φέρνει εσένα να το υπογράφει. Και θα υπογράφει. Εγώ δεν γνώριζα πράγματι αυτές τις αλλαγές, κύριε Μιλωνάκη. Μα γι' αυτό θα βγάζουμε από εδώ και δεν τα γνωρίζετε. Θυμάμαι κάτι άλλο που συνέβη πολύ πρόσφατα στο πλαίσιο ενός άλλου νομοσχεδίου που εδόθη με απόφαση έτσι και με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών του κ. Τσακαλώτου το δικαίωμα στα καζίνο να δανείζουν τους παίκτες. Δηλαδή το να βάζουν υποθήκη τα σπίτια τους. Μπράβο. Είναι σαν να δίνεις δηλαδή στον εξαρτημένο ουσία. Και απελευθέρωσαν, απελευθέρωσαν δηλαδή, αυτή για να το τη δυνατότητα. Το ακούτε αυτό, κύριε Μιλωνάκη. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δηλαδή ο άλλος θα πηγαίνει, θα είναι ο συμβολιογράφος απ' έξω. Θα υπογράφει, θα εκχωρεί το σπίτι του και θα παίρνει λεφτά. Δηλαδή για να το κάνουμε για να συνεχίσει να παίζει. Ο Αντώνης μέχρι πρόσφατα ως ελεκτής έπρεπε υποχρεωτικά να είναι παρόν σε όταν εγώ ως υπάλληλος του αρχίσω και καταμετρώ τα λεφτά στο τραπέζι. Για να τώρα εγώ τα καταμετρώ, ο Αντώνης δεν έχει παρουσία. Και αφού το φέρνουν και εγώ το χαρτί, απλά πάω και του το υπογράφω. Η παρούσα κυβέρνηση, κύριε Μιλωνάκη, έχει κάνει και άλλες διευκολύνσεις στα καζίνο και γενικότερα στον τζόγο. Καζινοποιούν τη χώρα. Αυτό κάνει. Ρε εσείς, κύριε Σταθάκη, κύριε Γιώργο Σταθάκη. Όχι, Τσακαλώτος. Είναι Υπουργείο Οικονομικών. Οικονομικών, ναι. Τσακαλώτος. Είναι και ανάπτυξη, νομίζω, μέσα. Όχι. Βάλτε τους όλους μέσα, μωρέ, δεν πειράζει. Ανάπτυξη οικονομικών. Κατσαπλιάς ο ένας, κατσαπλιάς και ο άλλος. Δεν με ενδιαφέρει. Ρε εσείς, νομίζατε ότι έτσι θα περάσουν αυτά τα πράγματα. Ρε πάτε, καταργείτε το κράτος από τον έλεγχο των καζίνο. Κλέβουνε που κλέβουνε τον κόσμο. Τι θέλετε τώρα, κλέβουνε και το κράτος. Να μην υπάρχει άνθρωπος του Υπουργείου εκεί πέρα του Οικονομικών, τίποτε, σαν εξάρτητης αρχής, μετά, να βεβαιώσει μετά, ότι άλλαξαν γράφει, τόσα μετά, λεφτά, μετά. Έβγαλε τόσα λεφτά το καζίνο, τόσα πήγανε σε φόρους, τίποτα. Τίποτα. Όλα χύμα. Κατσαπλιάδες, σας λέω. Και να το πάω και πιο μακριά. Με αυτή τη λογική, μήπως επικρατήσει θέμα ήταν αυτό που έβγαλε σήμερα. Η διακίνηση του μαύρου χρήματος μέσα στα καζίνο. Και μήπως τα παίρνουν μετά και οι ελεγχτές του Υπουργείου Οικονομικών. Όλα θα του φέρουν να τα υπογράψει. Όλα είναι. Θα το παίρνει η κυρία Παυλέα στην κυρία Παραδίση. Η κυρία Παυλέα είναι άνθρωπος του καζίνο και η κυρία Παραδίση ο ελεγχτής. Υπογράψτε. Μα δεν το έχω δει. Υπογράψτε. Έλα μωρέ, υπέγραψε τώρα. Μήπως... Είναι δωράκι, είναι δωράκι. Ένα δωράκι δεν είναι έτσι, κυρία Παυλέα, πώς κάνω λάθος. Και όχι απλά δωράκι, είναι πολύ μεγάλο δωράκι. Ένα πολύ μεγάλο δωράκι. Και προσέχτε τι κάνανε. Αυτά γίνεται. Αυτή, απευδύ, θα μπορούσαν νομίζω να θα περάσει έτσι. Θα μπορούσαν να αλλάξουν τον κανονισμό με νόμο. Πάμε. Αλλά αν το άλλαζαν τον κανονισμό με νόμο, θα έπρεπε να γίνει συζήτηση στη Βουλή και όλοι οι βουλευτές και τα κόμματα, ο κ. Μαχώρος για παράδειγμα, να πάρει το λόγο. Τώρα τι κάνανε, βγάλαν μια απόφαση. Την περάσαν στο τεύχος Β. Το τεύχος Β δεν συζητείται με Βουλή. Δεν χρειάζεται έγκριση από τη Βουλή. Και είναι ήδη νόμος του κράτους. Τι έβγαλε, Σταθάκη, τι έβγαλε σήμερα. Λοιπόν, πάμε ένα λεπτό, σε παρακαλώ, Λάμπρο, δώσουμε ένα λεπτό και θα πάμε. Αλλά για να μην χάσουμε αυτό το οικονομικό. Κώστα,
τι γίνεται τώρα, γιατί η φτωχοποίηση είναι τεράστια. Η ΓΕΣΕΕ, μαθαίνω, 18 εκατομμυριάκια ταρπάζουν οι συνδικαλισταράδες της ΓΕΣΕΕ, ενώ κόβονται επιδόματα, κόβονται, κοιτάξτε το τι, επίδομα ανέργων έχουν κοπεί τα τελευταία χρόνια, 577 εκατομμύρια ευρώ. Επίδομα, και άλλη σειρά επιδομάτων έχει κοπεί. Και οι συνδικαλιστές 18 εκατομμύρια το 2018. Γιατί, για να κάνουν, λέει, μελέτες. Τι μελέτες κάνουν? Χρήσιμες είναι οι μελέτες. Χρήσιμες δεν είναι. Ξέρω για το ποσό αυτό, αν είναι σωστό ή όχι. Εγώ, ό,τι λέμε από εδώ είναι σωστό. 18 εκατομμύρια καρπάξαν. Για να μην μιλάνε. Για να μην βγάζουν τον κόσμο στον δρόμο. Μέσω του ΑΕΔ. Λέω το εξής, ότι αλλά μελέτες είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό. Η φτωχοποίηση υπάρχει. Θα συνεχιστεί. Θέλω να πω εγώ. Η φτωχοποίηση θα συνεχιστεί και θα συνεχιστεί ειδικά αν έχουμε κατάργηση προσωπικής διαφοράς και ταυτόχρονα μείωση αφορολογήτου, θα είναι και ένα τεράστιο κράχ στην κοινωνία. Δεν θα έχουμε. Όχι, όχι, βέβαια, αφήστε τον αντίθετο. Να μας πει πόσα τα ποσά. Παρακαλώ, τα ποσά θέλω να ακούσω. Δεν ξέρουμε αν το αφορολόγητο θα έρθει τα 19. Άμα είναι, τι θα γίνει. Η κοπή των συντάξεων είναι να γίνει ψηφισμένο. Άμα είναι, τι θα γίνει, Κώστα. Αν έρθει λοιπόν ταυτόχρονα για τα δύο, επειδή θα είναι στην ουσία το αφορολόγητο, τι σημαίνει? Σημαίνει μία μείωση 50 ευρώ το μήνα σε κάθε μισθωτή συνταξιούχο. Η κατάργηση προσωπική διαφορά σημαίνει μεσοσταθμικά μία μείωση 8 με 10%. Στου συνταξιούχου. Άλλοι θα είναι στο 20, άλλοι θα είναι στο 20. Δηλαδή, μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή, μου έχει πει 3 μισθού το χρόνο. Αυτό μου έχει πει μέχρι τώρα. Σε κάποιου μπορεί να είναι μισό, σε κάποιου μπορεί να είναι και 3 μισθοί το χρόνο. Όπω το λες. Δηλαδή, καταστροφή. Αυτό, πέραν λοιπόν του μεγάλου κοινωνικού ζητήματο. Οι 3 συντάξει. Σημαίνεται κάτι άλλο. Σημαίνει ότι σε μια οικονομία η οποία ενδεχομένω ήταν σε μια φάση εδώ και ένα χρόνο ημισταθεροποίηση, όταν ξαφνικά μειωθεί τόσο πολύ η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, αυτό θα συμπαρασύρει και τις επιχειρήσεις. Άρα ξαφνικά, ποιος θα αγοράζει? Δηλαδή, άμα ο καθένας χάσει ένα 10% του εισοδήματός του, ποιος θα αγοράσει από τον επιχειρηματία για να μπορέσει ο επιχειρηματίας να παράξει ή να έχει εισόδημα? Άρα, ενώ μετά το τελευταίο, το τρίτο μνημόνιο και το μεσοπρόθεσμο, είχαμε ένα χρόνο μιας χαλάρωσης οικονομικής με κατασχέσεις, με οτιδήποτε άλλο, αλλά Μαΐου, στην οικονομία θα είναι ένα τεράστιο αρνητικό σοκ στην οικονομία. Δηλαδή δεν είναι μόνο, είναι οι κοινωνικοί λόγοι που αφορούν εμάς, δεν αφορούν τους δανειστές, είναι όμως και για την οικονομία τεράστιο πρόβλημα. Έχουμε λοιπόν το σενάριο αυτό. Έχουμε. Όσον αφορά το κομμάτι των δανείων, είδαμε την προηγούμενη Παρασκευή να έρχονται μαζικά ειδοποιητήρια από μεγάλη συστημική τράπεζα που πούλησε δάνεια. Πολλές χιλιάδες δάνεια, ξέρει και για τράπεζα. Τα είχαμε βγει, τα είχαμε βγάλει από εδώ. Θα το πούμε. Έχουμε ότι πράγματι είναι μια περίοδος ευελιξίας όσον αφορά τις ρυθμίσεις. Κάνουν οι τράπεζες ρυθμίσεις σε δάνεια, τα οποία όμως είναι στην ουσία ανίσπρακτα. Δεν κάνουν στα μεγάλα στεγαστικά δάνεια. Κυρίως καταναλωτικά και κάρτες. Δηλαδή, εκεί είναι μια καλή περίοδος. Από την άλλη μεριά, εγώ προχθές είχα πρόγραμμα πληστηριασμού, προχθές εντολέα μου για δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Που του βγάζουν το σπίτι σε πληστηριασμό. Άρα στην ουσία. Άρα στην ουσία. Ακριβώς γιατί βρέθηκαν να χρωστάνε πολύ παραπάνω. Έχουμε τον νόμο Κατσέλη, ο οποίος κανονικά τελειώνει τέλος το 2018. Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει παράταση του νόμου Κατσέλη. Και από 1η Μαΐου τι γίνεται? Διαφορετικά, αν έχουμε ταυτόχρονα 40.000 πληστηριασμούς το 2019 χωρίς νόμο Κατσέλη, στην ουσία η τράπεζα δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Άρα εκεί πέρα πρέπει να υπάρξει μια ρύθμιση. Για να μην τα λέμε όλα στραβά, είναι καλή περίοδος για ρυθμίσεις στα καταναλωτικά οι κάρτες. Όμως χωρίς νόμο Κατσέλη και με 40.000 πληστηριασμούς, αν είναι πράγματα να γίνουν το 2019, είναι ένα τεράστιο πάλι κοινωνικό ζήτημα. Άρα, αν δεν υπάρξει, πρώτα απ' όλα, ένα τελευταίο μόνο για να πω. Πώς θα μπορούσε να λυθεί το πρόβλημα του φορολογίου, να έρθει στα ίσα του, με επαναφορά συλλογικών συμβάσεων. Επαναφορά συλλογικών συμβάσεων σημαίνει ότι μπορεί σταδιακά να αρχίσει λίγο να αυξάνει του μισθού. Άρα να φέρει τη μείωση του φορολογίου του περίπου στα ίσια. Τουλάχιστον να μην έχουμε μείωση. Μάλιστα. Να έρθει στα ίσια ιστορία. Αυτό πρέπει να γίνει από Σεπτέμβριο. Αν δεν γίνει αυτό και έχουμε μείωση του φορολογίου του, εκεί θεωρώ θα είναι πάρα πολύ αρνητικέ εξελίξει. Γιατί βλέπουμε και ένα τελευταίο μόνο μισθό. Ότι ναι, μεν η ανεργία μειώνεται ελάχιστα, αλλά με θέσεις μερικής απασχόλησης. Άρα να χαμηλέψει. Πάμε σε ένα μικρό δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Κωνσταντζακλή για τα θέματα της ημέρας και επανερχόμαστε αμέσως. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Γιώργος Αζακλής και πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Σοκ προκαλούν τα τελευταία 24 ώρα οι ειδήσεις αυτοκτονίας τριών νέων ανθρώπων. Στην Αλεξανδρούπολη, μια 20χρονη φοιτήτρια ιατρικής απαγχωνίστηκε στο διαμέρισμα που νίκιαζε στο κέντρο της πόλης.
Στην περιοχή της μεταμόρφωσης Βόλου, μια 22χρονη κοπέλα αυτοκτόνησε πηδώντας από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας, ενώ το πρωί ένα 18χρονο αγόρι βρέθηκε νεκρό στο σπίτι του, στο γερακάρι Αγιάς στη Λάρισα. Το 18χρονο βρήκε κρεμασμένο με σκηνή στο υπόγειο του σπιτιού του η γιαγιά του. Έναν 67χρονο συνέλαβαν οι αστυνομικοί της ασφάλειας πύργου, εις βάρος του οποίου είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για το αδίκημα της αποπλάνησης ανηλίκου κατά συρροή και κατά εξακολούθηση. Ο 67χρονος, που μένει σε χωριό του Δήμου, κατηγορείται ότι αποπλάνησε δύο ανήλικα παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, αμφότερα κάτω των 10 ετών, που ανήκουν στο φιλικό του περιβάλλον. Με αφορμή την πρόσφατη περίπτωση με τον 88χρονο στην Γλυφάδα, ο οποίος πυροβόλησε τους δύο επίδοξους ληστές του, η ελληνική αστυνομία καλεί τους πολίτες να προσποιηθούν ότι κοιμούνται αν αντιληφθούν τους δράστες μέσα στην κατοικία τους. Επίσης, τους καλεί να μην προσπαθήσουν να βγάλουν την κουκούλα ή να τους αναγνωρίσουν, να μην ουρλιάξουν, να μην τους καταδιώξουν, να τους δώσουν ό,τι πολύτιμο έχουν και γενικότερα να πάρουν ό,τι θέλουν χωρίς βία. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο αρκετά σχολεία σε δήμους του Πολυδομικού Συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, εξαιτίας των προβλημάτων υδροδότησης που προκάλεσε η σοβαρή βλάβη στο κεντρικό αγωγό της Αραβισσού από την Τρίτη. Εν τω μεταξύ, οι Θεσσαλονικείς σπέβδουν να προμηθευτούν νερό, καθώς το πρόβλημα συνεχίζεται. Η Ομοσπονδία Νοσοκομιακών Γιατρών Ελλάδας αποφάσισε στάση εργασίας από τις 12 έως τη λήξη του ωραρίου αύριο Παρασκευή και συγκέντρωση στη 1.30 στα Προπήλαια και πορεία προς τη Βουλή και το Μέγαρο Μαξίμου. Η Ομοσπονδία απαιτεί μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και κατάργηση των ελαστικών σχέσεων εργασίας. Μια εμπιστευτική έκθεση της γερμανικής αστυνομίας που παρουσιάζει την Ελλάδα ως μία από τις σημαντικότερες πύλες εισόδου παράνομων μεταναστών στην Ευρώπη βγάζει στο φως τον Der Spiegel. Στο άρθρο με τίτλο «Πόσοι δουλεύοροι χρησιμοποιούν τα ελληνικά νησιά», το γερμανικό περιοδικό αναφέρει ότι η χώρα μας έχει εξελιχθεί σε εστία της εγκληματικότητας των διακινητών στην Ευρώπη, καθώς στην περιοχή επικρατεί μεγάλη μεταναστευτική πίεση λόγω της παρουσίας σχεδόν 4 εκατομμυρίων λαθρομεταναστών στην Τουρκία. Ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, συγκέντρωσε ποσοστό του 92% των ψήφων στις προεδρικές εκλογές. Σύμφωνα με την εφημερίδα Al-Ahram, σχεδόν 23 εκατομμύρια πολίτες ψήφισαν στις εκλογές από τα περίπου 60 εκατομμύρια ψηφοφόρους. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι και αυτή την ώρα. Επιστρέφουμε τώρα στο εκρηκτικό δελτίο και τον Αντώνη Μιλωνάκη. Από εμένα, καλό σας βράδυ. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι όλοι μαζί. Λοιπόν, πρωτού κλείσω θέλω να σας πω ότι μην ξεχνάμε και το θέλω αυτό από 1η Απριλίου το RTV γίνεται περιφερειακό Αττικής. Πρώτον, ξεκινάει η λειτουργία του RTV Κύπρος. Είναι πανκυπριακό. Δεύτερον, τρίτον, υπάρχουν συνεργασίες, θα τις μάθετε τις επόμενες μέρες, με άλλα περιφερειακά κανάλια, τα οποία θα μεταδίδουν τις εκπομπές ή την εκπομπή. Και βέβαια, το TTV δείχνει, εκτός από τα RTV, όλα τα κανάλια, πανελλαδικά και περιφερειακά, δείχνει ποδόσφαιρα, δείχνει ταινίες, δείχνει τα κέρατά του. Άρα, ο TTV, μη γελάς παραδείσει. Ο TTV, γελάει η Σοφούλα, γελάω κι εγώ. Λοιπόν, ο TTV, 20 ευρώ δεν είναι διαφορά μεγάλη, δεν είναι μεγάλο το ποσό. Αν θέλετε να βλέπετε τα πάντα, έτσι και αφήστε τους άλλους συνδρομητές. Αφήστε. Δεν σας προσδίδει τίποτα. Αυτό εδώ τουλάχιστον βλέπετε και το εκρηκτικό δελτίο και μαθαίνετε 5 πράγματα, 5 αλήθειες. Επίσης, ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστούμε όλοι τον Στέφανο Τοχείο, την δημοσιογραφική του ομάδα και το Μακελιό για την προσφορά που έκανα από χθες. Βλέπετε στο σημερινό φύλλο πρωτοσέλιδο 100 δωρεάν αποκωδικοποιητές του OTTV, δηλαδή 100 συνδέσεις δωρεάν από το Μακελιό του Σαββατοκύριακου. Πρώτον. Και δεύτερον, θα συνεχίσει ο Στέφανος Οχίος να σας δίνει πώς πρέπει να γίνεται η διαδικασία για να πάρετε την αποκωδικοποιητή και πιάτο και τα λοιπά για το OTTV. Μην ξεχνάμε, 31 του μηνός, ημέρα Σάββατο, 7 η ώρα το απόγευμα, θα είμαστε όλοι στη Θεσσαλονίκη. Πόρτο Παλάς, 7 η ώρα το απόγευμα, ομιλία από τον Γιώργο τον Καρατζαφέρη, τον πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, όλες οι πατριωτικές δυνάμεις θα είναι παρούσες. Θα είμαστε εκεί. Να πω την καλή νύχτα μου στον κύριο Μπαντουβάνο, στον κύριο Μπουχώρο, στην κυρία Παυλέα, στον κύριο Τσουκαλά, καλό βράδυ. Σπύρο, καλό βράδυ.
Σοφία. Καλό βράδυ. Εμείς θα τα πούμε και αύριο, κυρίες και κύριοι. Μην πτωείστε. Η φωνή μας θα ακούγεται. Δεν κάνουμε πίσω με τίποτα. Όσο και να θέλετε να κλείσετε ένα διαπλεκόμενο και διεφθαρμένο κανάλι όπως είναι το ΑΡΤ, εμείς θα λέμε όχι. Γιατί αφού είμαστε διαπλεκόμενοι και διεφθαρμένοι, θα είμαστε μπροστά. Παρόντες, να σας σκίζουμε κάθε βράδυ. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.